Ρέντι. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πώς πήγε αυτό? Καλά ήταν, μια χαρά. Ήταν λίγο ταλαιπωρία το γύρνα ήταν, γιατί έπεσα σε κάτι εργασίες εκεί στο Βέλγιο κυριακάτικα στα τρένα και δυσκολεύτηκα λίγο να φτάσω στις Βρυξέλλες. Διαδρομή, πες μας λίγο αυτή τη λεπτομέρεια που αγαπώ πάρα πολύ. Παίρνεις αεροπλάνο από Αθήνα και πας Βρυξέλλες. Σωστά, και από εκεί παίρνεις ένα τρενάκι και πας Γκένκ. Τρενάκι όταν λες? Μια μισή ώρα. Στεναχωρημένο, αργό, αργό, πρώτη Δευτέρα. Ναι, normal, normal. Ναι. Ούτε πολύ αργό, ούτε λίγο πιο γρήγορα από τα δικά μας. Παραθυράτος ήσουνα? Ναι, 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 παραθυράτος, παραθυράτος. Και έτσι ήσουνα στη φάση που πάει το τρένο ή το βλέπεις να φεύγει πίσω? Πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω και πώς λέγεται αυτό σωστά. Στο κάθισμα, δηλαδή. Τα βλέπεις να έρχονται ή τα βλέπεις να φεύγουν? Ζαλίζομαι άμα πηγαίνω ανάποδα. Παίζεις με πλάτη στο καλάθι ή παίζεις με φάτσα στο καλάθι? Με φάτσα, με φάτσα. Με φάτσα. Ναι, 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 ναι. Αλλά στο γύρνα είχα ένα στοιχηματικό tour. Γιατί είχα κάτι εργασίες και έπρεπε να αλλάξει 2-3 φορές τρένο. Ναι. Και πέρασα από όλες τις στοιχηματικές πόλεις. Σε Ντροίντεν, Κορτράικ. Έλα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και φτάνεις στη Γκένκ, έτσι. Όχι στο Γκένκ, στη Γκένκ. Έτσι δεν λένε? Ναι, σωστά. Στην πόλη του Γκένκ. Ναι. Και ναι. Τι βλέπεις εκεί, για πες λίγο αυτά τα ωραία που μου έστειλες. Ναι, είναι μια πόλη με αρκετούς Έλληνες, πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο. Το καταλαβαίνεις αν περάσεις ένα κεντρικό δρόμο που αρχίζεις και βλέπεις, ας πούμε, καφέ και ρεστοράν με ελληνικά ονόματα. Ναι. Τι και στα ελληνικά ονόματα, ναι. Ναι, είναι εξήγηση. Κάσα, γύρισα λίγο, έμαθα την ιστορία. Γνώρισα εκεί τον Όντα από την Καβάλα που έχει το καφέ Καβάλα με σημαίες και τα σήματα του ΠΑΟΚ παντού. Ονόντας, ναι. Ναι, ονόντας. Καφέ μπουγάτσα ή καφές? Καφέ, μπουγάτσα, καφέ και πίτσα και τέτοια και μπύρες και τα λοιπά. Τέλεια. Καφέ μπαρ. Ναι. Ο μπουγάτσα και φράντο καπουτσίνο είχε η Ευγενία από το Ορεστικό. Άργος Ορεστικό, ναι. Καστοριά. Υπάρχει εξήγηση. Τη δεκαετία του 60 είχαν φύγει αρκετοί Έλληνες. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά που σου είπα τώρα, ας πούμε, η Ευγενία ονόντας παιδιά στην ηλικία μας, είναι παιδιά δεύτερης γενιάς που έχουν γεννηθεί εκεί, αλλά μιλάνε άπτεστα ελληνικά. Ναι. Δεκαετία του 60 γονείς έφυγαν από Ελλάδα, κυρίως Βόρεια Ελλάδα, και πήγαν και δούλευαν στα ανθρακοριχεία που είχε η περιοχή. Και υπήρξε και ένα άλλο μεγάλο κύμα Ελλήνων μεταναστών τη δεκαετία του 70, τέλη δεκαετίας 70, όπου είχε ανοίξει ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο, μια από τις μεγαλύτερες αυτοκίνητο βιομηχανίες στην Ευρώπη, ένα εργοστάσιο με 13.000 εργαζόμενους. Τι λέμε? Και είχαν πάρει αρκετοί Έλληνες. Και είναι μια πόλη που είναι μια πόλη 70.000 κατοίκων, σήμερα έχει περίπου 2.000 Έλληνες, μέχρι πριν μερικά χρόνια έχει ακόμα περισσότερους. Ελληνικό σχολείο, ελληνική κοινότητα, τα πάντα όλα. Μάλιστα. Ελληνική εκκλησία. Πόσο κόσμο έχει αυτή η πόλη? 70.000. Μικρή πόλη. Μικρή, ναι, μικρή. Να, ναι. Πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο. Φαντάζω τώρα, συνάντησα τουλάχιστον 10 ελληνικά μαγαζιά. Έλα. Και ελληνικά μαγαζιά, ναι, ναι. Μπράβο. Ρόδος, Κόρφου, Καβάλα, Σπάρτα, Σαλονικιός. Όχι Σαλονικιός, Σαλονίκη. Σαλονίκη. Και ο Νόντας. Έτσι. Καβάλα. Σαλονίκη. Σήμα, ναι, ναι. Στην Πινακίδα. Σαλονίκη με κεμπάπ, σουβλάκια και τέτοια η Σαλονίκη. Και σήμα του ΠΑΟ, κανονικό, έτσι. Όχι στεναχωρημένο, μεγάλο. Σήμα του ΠΑΟ και ήταν στην Καβάλα και ήταν και σε ένα φούρνο. Φωτογραφίες που σου στείλα. Ναι, ναι, ναι. Ο Σαλονίκης δεν είχε σήμα ΠΑΟ. Ναι. Δεν πρόλαβα, δεν έκατσα στο Σαλονίκη. Ήταν σε άλλο σημείο, δεν ήταν εκεί που είναι όλα μαζεμένα. Οπότε δεν έκατσα, οπότε δεν έχω πληροφορίες να σου δώσω για το Σαλονίκη. Τιμές εκεί, παράνε. Τιμές, όχι. Φαντάσου, ξέρω εγώ ένα. Τώρα έχουν ακριβήνει τόσο πολύ τα πράγματα στην Ελλάδα, Γιώργο μου, που δεν σου φαίνονται πουθενά ακριβά. Ναι, αλήθεια σου λέω. Ακριβά σου φαίνεται μόνο στην Νορβηγία, που είχα πάει πριν 2 χρόνια με τον Άρη, με τη Μόλιντε και έφαγα ένα μπέργκερ, μία πατάτης και ένα αναψυκτικό και πλήρωσα σχεδόν 50 ευρώ και μου πέσανε τα αυτιά, κάτι 47 ευρώ ξέρω εγώ, για ένα μπέργκερ, μία πατάτης και ένα αναψυκτικό. Και η Ελβετία είναι πάρα πολύ ακριβή. Το Βέλγιο ήταν, τι να πούμε τώρα, ξέρω εγώ, από 10 με 20% παραπάνω από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα φρέντο καπουτσίνο και μία μπουγάτσα με τυρί, 8 ευρώ.
Μάλλον, όχι, εντάξει, οκ. Okay. Μα, άντε στην Ελλάδα, 6,5. Ναι. Κάτι τέτοιο. Ε, όχι, σε Μπουγατσάδικο ή Μπουγατσατζίδικο. Όχι, Μπουγατσάδικο, όχι, Μπουγατσάδικο, δεν ήταν Μπουγατσάδικο, ήταν Κυριλέ καφέ. Κυριλέ καφέ. Απλώς είχε, ναι, ναι, απλώς είχε και ορισμένες, η ευτυχία φτιάχνε και ορισμένες ελληνικές σπεσιαλιτέ. Τέλεια, περάσατε, μάλιστα. Λοιπόν, στο ματσάκι, να μια και πήγαμε εκεί, να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας με το μάτς. Εντυπωσιάστηκα από αυτόν τον Πινέδα. Δεν τον είχα παρακολουθήσει ή δεν είχα ενημερωθεί αρκετά γι' αυτόν. Ναι. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο καλός παίκτης είναι. Ναι, ναι, είναι ένας πολύ καλός παίκτης που μας το έδειξε με το καλημέρα. Εγώ λέω λογικό, γιατί ένας παίκτης που παίζει στην εθνική ομάδα στο Μεξικό συνήθως είναι υψηλής ποιότητας. Ένας παίκτης που φέτος το καλοκαίρι, που δεν πήγε καλά στη Θέλτα, στο Μεξικό έκαναν προτάσεις για να τον αγοράσουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί να φτάνει. Ο ίδιος δεν ήθελε να γυρίσει με τίποτα στο Μεξικό. Και γι' αυτό ενώ η Θέλτα αποδεχόταν τις προτάσεις, τελικά δεν γύρισε στο Μεξικό. Ήθελε να συνεχίσει την ευρωπαϊκή περιπέτεια γιατί πιστεύει ότι μπορεί να καθιερωθεί στην Ευρώπη. Οπότε η πρώτη του χρονιά δεν του βγήκε στο Θέλτα, αλλά ήθελε να μείνει στην Ευρώπη. Βρέθηκε η ευκαιρία με τον Αλμέιδα, με τον οποίο είχε κάνει σούπερ χρονιά στο Μεξικό και είχε φτιάξει το όνομά του. Α, αυτός το ξέρει από εκεί, τον είχε δηλαδή εκεί. Ναι, ναι. Και γι' αυτό κοπανιόταν τόσο πολύ ο Αλμέιδα και γι' αυτό και αυτό το παιδί στείλωσε τα πόδια και είπε εκεί πουθενά. Ναι. Και τι λεφτά, η ΑΕΚ τον πήρε δικό της ή δανεισμό? Δανεισμό. Δεν δεχόταν, η ΑΕΚ έφτανε μέχρι τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν το συζητούσε σε αυτά τα λεφτά η Θέλτα, ήθελε τουλάχιστον 5 όσα δίνανε οι Μεξικανοί. Η ΑΕΚ έκανε μια πρόταση να τον πάρει ιδανικό με οψιόν που έφτανε στην οψιόν να βάζει 3,5-4, η Θέλτα δεν το άκουγε, ζήταγε για την οψιόν πάνω από 5, οπότε δεν έχει οψιόν. Ένα χρόνο δανεικό και γεια σας. Μετά ξαναδιαπραγματευόμαστε από την αρχή του χρόνου το καλοκαίρι. Μάλιστα. Γιατί η Θέλτα πιστεύει ότι μπορεί να βγάλει πολύ καλά λεφτά από αυτό το παιδί. Και της την είχε σπάσει και η ΑΕΚ, γιατί δεν πήρε τα 5 εκατομμύρια. Τα ήθελε πολύ, θα ήταν λογικό, τα 5 εκατομμύρια από το Μεξικό. Δεν τα πήρε γιατί τσίναγε ο παίκτης, ήθελε να πάει μόνο στην ΑΕΚ. Οπότε μετά η Θέλτα έκανε μούτρα λογικά. Προφανώς είχε και άλλες προτάσεις η Θέλτα, ίσως και καλύτερες από την ΑΕΚ, πήγε, αλλά ήθελε ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι, είχε προτάσεις λόγω αγοράς. Είχε συμφωνήσει η Θέλτα με δύο ομάδες στο Μεξικό, δεν θυμάμαι τώρα πια. Ναι. Οι Τίγκρες νομίζω και άλλη μία. 5 εκατομμύρια. Ναι. Για πώληση. Αλλά η θέση του, η κανονική. Οχταλόδεκαρο. Τον έβλεπα, γυρνούσε πίσω, έπαιρνε την μπάλα. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Από αυτούς που μου αρέσουν στον βλέπω. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Ναι, ναι. Και με πολλές πρωτοβουλίες για παίκτη που είχε κάνει μια προπόνηση. Και πολύ ξύλο έφαγε στο φιλικό. Ναι. Δεν γινόταν δηλαδή, γιατί είναι και από τους παίκτες που εκνευρίζει τον αντίπαλο. Δηλαδή από κάποια στιγμή και μετά αρχίζουν τα δυναμικά μαρκαρίσματα και αρχίζουν και οι κίτρινες στον αντίπαλο με αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Έτσι. Τη ΑΕΚ γενικότερα, πώς την είδες, σε τι κατάσταση? Εντάξει, είναι πολύ νωρίς για να την κρίνουμε, μωρέ. Καλύτερα να κρίνουμε, όπως είπα. Και... Όχι, την πρώτη εικόνα, όπως λέμε και για τους δικούς μας. Την πρώτη εικόνα. Ναι, ρε, η πρώτη εικόνα είναι ότι έχει κάθε λόγο να είναι πάρα πολύ ανήσυχος ο προπονητής της ΓΕΝΚ. Πολύ ανήσυχος όμως. Σε μια εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα και δεν φάνηκε να είναι καθόλου καλά. Η ΑΕΚ ήταν μια χαρά για πρώτο φιλικό της σεζόν. Με 10 μέρες προπονήσεις με τον νέο προπονητή, πραγματικά ήταν μια χαρά. Νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα το 4-3-3 από το 3-5-2. Αλλά οκ, okay, δοκιμάζεται και ψάχνεται και τσεκάρει όλους. Γιατί τον ρώτησα και μετά και του λέω πως είδατε καινούργια πρόσωπα και μου λέει για μένα καινούργια πρόσωπα είναι όλοι. Και εκεί 27-28. Για εσάς είναι τρεις μόνο, αλλά για μένα είναι όλοι καινούργια πρόσωπα. Οπότε χρειάζομαι χρόνο για να τους τσεκάρω όλους. Ναι. Οπότε νομίζω εκεί στην Ολλανδία θα συνεχίσει αυτό το μοτίβο με το δύο διαφορετικές εντεκάδες. Ή τέλος πάντων με το να χρησιμοποιεί πάνω από 20 παίκτες σε κάθε φιλικό προκειμένου να δει πως συμπεριφέρονται και μέσα στον αγώνα οι ποδοσφαιριστές του και θα αρχίσει το μοντάρισμα όταν θα γυρίσει στην Ελλάδα. Στα φιλικά που θα δώσει επί ελληνικού εδάφους. Ναι. Πάντως αρχίζουμε σιγά σιγά, εντάξει για τους υπόλοιπους, για Ολυμπιακό, ΠΑΟ και Άρη έχουμε καλύτερη εικόνα. Αρχίζουμε σιγά σιγά και να φτιάχνουμε εικόνα και για την ΑΕΚ της νέας χρονιάς με τον προπονητή, που είναι ένα στοιχηματάκι για τον πρόεδρο της ΑΕΚ ο προπονητής. Γιατί ήρθε, ναι. Ανακοινώθηκε και η μισή στραβομουτσούνια. Αυτό να. Χωρίς να ξέρουν. Χωρίς να ξέρουν. Θα δούμε πώς θα είναι ο προπονητής, αλλά είναι ωραίος τύπος. Mm-hmm. Και ταιριάζει, ξέρεις, στην κουλτούρα μας. Είναι Λατίνος, κλασικός Λατίνος. Τα ζει όλα με ένταση. Είναι, ξέρεις, από αυτούς τους προπονητές, παιδί μου, που τους βλέπεις και λες ότι θα ταιριάξουν με τη μενταλιτέ μας. Τώρα το ποδόσφαιρό του και τα λοιπά είναι άλλη κουβέντα. Ναι.
Και για τον Παναθηναϊκό σιγά σιγά κάποια πραγματάκια. Το λέω αυτό γιατί είναι. Πρέπει να για τον Παναθηναϊκό βλέπουμε αρκετά πράγματα. Όπως βλέπουμε και ότι του λείπουν μεσοεπιθετικά, έχει έλλειμμα ποιότητας, είναι ξεκάθαρο. Θα μου πεις, λογικά έχει έλλειμμα ποιότητας από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να κάνει 5 μεταγραφές από εδώ και στο εξής, όλοι μεσοεπιθετικοί. Δηλαδή 10 center for, 2 extreme και ένα 8. Όλοι μεσοεπιθετικοί. Οπότε πολύ λογικά έχει ένα έλλειμμα μεσοεπιθετικό. Από τη στιγμή που και ο σχεδιασμός λέει 5 μεταγραφές μεσοεπιθετικών ακόμη, αλλά ξεκινάει από πολύ διαφορετική αφετηρία από ό,τι ξεκίνησε πέρυσι με τον Γιωβάνοβιτς. Τώρα πια είναι μια πολύ πιο έτοιμη ομάδα με αρκετούς ποδοσφαιριστές που και ξέρουν ο ένας τον άλλον και κυρίως ξέρουν ότι, τι θέλει ο Γιωβάνοβιτς. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα του πάρει ένα εξάμηνο όπως του πήρε πέρυσι μέχρι να βρει τα πατήματά του για να παίξει αυτό που θέλει ο προπονητής. Πέρυσι ήταν φυσιολογικό, καινούριος προπονητής, αρκετοί καινούριοι παίκτες. Φέτος νομίζω θα ξεκινήσει από πολύ πιο διαφορετική αφετηρία. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει η κλήρωση για τον Ολυμπιακό σε κανένα 20 λεπτάκι από ό,τι βλέπω, τεταρτάκι. Ναι, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι κληρώσεις, η αλήθεια είναι. Γιατί, πόσο μεγάλο. Ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός τους ισχυρούς, έτσι, αυτοί. Γιατί για τον... ας ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟ. Ναι. Εντάξει, τώρα για τον Ολυμπιακό, νομίζω, αν τις ξεκινήσω από αυτό γιατί χρονικά θα γίνει αυτό, πάνω κάτω δεν έχει σοβαρές διαφορές. Δηλαδή, ό,τι και να του κάτσει, είτε του κάτσει ο Απόλλων Λεμεσού, είτε του κάτσει ο νικητής του ζευγαριού Φερεντσβάρος Σλόβαν Μπρατισλάβας, είτε του κάτσει ο νικητής του ζευγαριού Λουντογκόρετς Σάμροκ, δηλαδή ο Λουντογκόρετς, πάνω κάτω η ίδια δυναμικότητα ομάδας είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει κακή και καλή κλήρωση, όποια και από τις τρεις και αν του κάτσει. Είναι πάνω κάτω ίδιες δυναμικότητες. Τώρα η Λουντογκόρετς, η Σλόβαν Μπρατισλάβας, η Απόλλων Λεμεσού, ίσως η Σλόβαν Μπρατισλάβας, αν περάσει όμως, γιατί και αυτή έχει ντέρμπι με την Φερεντσβάρος. Ίσως λίγο καλύτερο να είναι αυτό, γιατί η Λουντογκόρετς νομίζω ότι η Σάμροκ θα την περάσει οπωσδήποτε και ο Απόλλων Λεμεσού μπαίνει απευθείας αυτό το γύρο, οπότε δεν έχει να περιμένουμε να περάσει κάποιον. Πάνω κάτω ίδιες δυναμικότητες. Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αν αποφύγει τη Λουγκάνο από την Ελβετία και άντε να πω και το Άρης Λεμεσού Νεύτσι, αυτό το ζευγάρι είναι μια χαρά. Τα άλλα τρία ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ είναι η Καϊρά Ταλμάτη από το Καζακστάν με την Κισβάρντα από την Ουγγαρία, η Βέλεζ του Μόσταρ με την Σπάρτανς από την Μάλτα και η Ουνιόν Λουξεμβούργου με την Τσουκαρίτσκι από την Σερβία. Ό,τι και να του κάτσει από αυτά τα τρία ζευγάρια, μια χαρά είναι. Mm-hmm. Δεν λέω ότι αν του κάτσει το ζευγάρι Άρης Λεμεσού Νεύτσι, πόπο καταστροφή. Απλώς λέω ότι τα άλλα τρία είναι πιο εύκολα. Καλό θα είναι να αποφύγει του Λουγκάνο από την Ελβετία. Την Τσουκαρίτσκι ακούω πρώτη φορά εγώ. Την ήξερα μάλιστα από Σερβία κιόλας. Δεν την ήξερα. Εντάξει, είναι μια ομάδα που εκεί τερματίζει τρίτο-τέταρτη στη Σερβία. Και αυτή είναι τη Μάλτα, η Spartans. Ναι, θα ομάδα από τη Spartans. Γιατί ξέρεις την Κισβάρντα από την Ουγγαρία. Βέβαια, δεν από μικρό παιδί. Ποδοσφαιρομάνα. Εντάξει, οι πιο γνωστές από αυτές είναι η Ουνιόν, ο Άρης Λεμεσού και η Βέλεζ που την μάθαμε πέρυσι κυρίως. Και τον Άρη τον είδαμε πρόσφατα με τον Άρη Θεσσαλονίκη στο φιλικό. Ναι, σωστά. Ναι. Και για τον Άρη... Για τον Άρη έχει Βλάντα Νίβιτς. Έχει Βλάντα Νίβιτς εκεί. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ καλά. Δεν έχει... Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Δηλαδή, εκτός και αν υπάρξει έκπληξη στα ζευγάρια. Δηλαδή, η Ζήλβι Θέντε είναι μια καλή ομάδα από την Πορτογαλία. Καλό είναι να την αποφύγει. Η Βολφσβουργκ από την Αυστρία έχει πολύ μεγάλη άνοδο το αυστριακό ποδόσφαιρο. Εντάξει, προφανέστατα δεν είναι Ζάλτσμπουργκ. Αλλά δεν είναι και ο πλέον επιθυμητός αντίπαλος και μετά έχουμε τρία ζευγαρώματα. Αν εκεί υπάρξει έκπληξη, μοιάζει δύσκολο, δηλαδή αν η Ζήρε αποκλείσει το Αζερμπαϊτζάν, αποκλείσει τη Μακάμπη, οκ, μια χαρά. Αν η Μπότεφ αποκλείσει το Αποέλ, οκ, μια χαρά. Αλλά λογικά δεν θα συμβεί. Ή αν η Σαμπουρτάλο από τη Γεωργία αποκλείσει τη Στεάω Βουκουρεστίου, πάλι μια χαρά. Αλλά με τη λογική ότι θα περάσει η Μακάμπη, το Αποέλ, η Στεάω, οι άλλες δύο είναι η Ζιλ Βιθέντε και η Βόλσμπεργκερ. Δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος να πεις αυτό να διαλέξει.
δεν ξέρω τώρα να σου πω και με τα βεβαιότητα στην κατάσταση που βρίσκονται όλοι. Ναι, εντάξει. Από όλη είναι μια ομάδα που χτίζεται από την αρχή, η αλήθεια είναι. Και αυτό είναι θετικό. Έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Ξυλώνει όλη την ομάδα. Ίσως αυτό να παίξει κάποιο ρόλο. Ο Αποέλ. Κρέσπο δεν πήρε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και τι δεν έχει πάρει. Έχει πάρει πολύ ελληνικό πράγμα. Δηλαδή, τώρα αυτά τα ζευγάρια που βλέπουμε είναι αυτά που θα παίξουν τώρα μαζί με τους δικούς σας, έτσι. Και αυτοί που θα επικρατήσουν. Ναι, ναι, ναι. Θα ξέρουν από σήμερα. Έχουμε δύο δεδομένους υποψήφιους αντιπάλους για τον Άρη, που είναι η Ζιλ Βιθέντε και η Βόλσμπεργκερ. Αυτές δεν έχουν να παίξουν. Και τα άλλα τρία ζευγάρια είναι αυτά που σου είπα. Μακάμπι με την Ζήρη από το Αζερβαϊτζάν, η Μπότεφ με τον Αποέλ και η Σαμπούρταλο με την Στεάουα. Ναι, λογικά θα περάσουν η Στεάουα, η Μακάμπι και ο Αποέλ. Και ο ΠΑΟΚ έχει μία, τη Λουγκάνο, ας πούμε, που είναι οκ, okay, που δεν παίζει, και όλα τα άλλα είναι ζευγάρια. Που... Όλα τα άλλα είναι ζευγάρια που όλα τα άλλα είναι καλύτερα από τη Λουγκάνο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, αν είναι προσεκτικός, θα τον περάσει και τον επόμενο γύρο. Ναι. Θα είναι φαβορή, θα είναι μια ομάδα στη χειρότερη των περιπτώσεων στα κυβικά του, πιθανότατα και πιο χαμηλή από τα κυβικά του. Παναθηναϊκός πότε μπαίνει? Παναθηναϊκός. Αυτά τα ζευγάρια, να πούμε, είναι Αύγουστο, έτσι, αυτή η φάση, ας πούμε. Σωστά. Ο Παναθηναϊκός τώρα μπαίνει. Μαθαίνει και αυτό σήμερα αντίπαλο. Α, και ο Παναθηναϊκός σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Υποψήφιοι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού, περίμενα να τους βρω μπροστά μου. Να σου πω, είναι... Ναι, η Σλάβια Πράγα με την... Αδύναμος κιόλας ο Παναθηναϊκός. Αδύναμος, όπως ο Άρης. Ναι, ναι, ναι. Η μόνη σίγουρη που δεν έχει να δώσει αγώνα είναι η Ζόρια από την Ουκρανία. Αυτή είναι η ομάδα που δεν έχει ζευγάρι. Ουκρανικές ομάδες παίζουν κανονικά, ε. Ναι, 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 παίζουν. Δηλαδή τώρα στην Ουκρανία οι ομάδες κάνουν προετοιμασία. Και δεξιά, αριστερά. Και θα παίξουν και κανονικά πρωτάθλημα. Πέφτουν βόμβες. Ναι, ναι, και θα παίξουν και κανονικά πρωτάθλημα. Για να δείξουν ότι είναι. Τι είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό είναι, αλλά. Πώς μπορεί να γίνει. Πώς γίνεται. Στην Ευρώπη θα παίζουν σε ουδέτερο σίγουρα. Δεν θα παίζουν στην Ουκρανία. Τα άλλα τέσσερα ζευγάρια είναι η Σεν Τζόζεφ από το Γιβραλτάρ με τη Σλάβια Πράγας. Λογικά θα περάσει η Σλάβια Πράγας. Η Μπάτε Μπόρισοφ με την Κόνια Σπορ από την Τουρκία. Εδώ είναι ντέρμπι. Η Ριέκα με την Τζουργκάρντεν. Και εδώ είναι ντέρμπι. Και η Φέχερβαρ με την Καμπάλα από το Αζερμπαϊτζάν. Η Φέχερβαρ από την Ουγγαρία. Είναι με τη λογική ότι θα περάσει η Σλάβια Πράγας. Νομίζω η καλύτερη κλήρωση για τον Παναθηναϊκό είναι το τελευταίο ζευγάρι. Η Φέχερβαρ από την Ουγγαρία με την Καμπάλα. Τώρα βέβαια θα πρέπει να δούμε και τις βαθμολογίες. Στο λέω αυτό γιατί παίζει ρόλο για το αν θα προκριθούν στην επόμενη φάση. Αυτές οι ομάδες που θα πάρουν ισχυρό, δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός πέσει με τη Σλάβια Πράγας και την αποκλείσει, στην επόμενη κλήρωση θα πάρει τη θέση της που είναι θέση ισχυρών. Και άρα στην κλήρωση των play-off θα είναι ισχυρός. Έχει ένα νόημα αυτό. Βεβαίως το να πέσει με τη Σλάβια Πράγας είναι η χειρότερη πιθανή κλήρωση. Αλλά το αναφέρω αυτό, ότι αν αποκλείσεις ομάδα που στα play-off θα, είναι ισχυρή, θα ήταν στους ισχυρούς, τότε παίρνεις τη θέση της. Γιατί η κλήρωση θα γίνει πάλι πριν ολοκληρωθούν τα ζευγαρώματα. Συνεπώς το κάθε ζευγάρι παίρνει θέση ως ισχυρός ή ανίσχυρος, ανάλογα με την ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Ναι. Συνεπώς όταν θα γίνει η επόμενη κλήρωση θα λέει Παναθηναϊκός ή Σλάβια Πράγας, και επειδή ακριβώς η Σλάβια Πράγας είναι ισχυρή, θα μπαίνει στον γκρουπ των ισχυρών. Οπότε αν την αποκλείσει θα είναι ισχυρός. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πάρει τη χειρότερη δυνατή κλήρωση. Νομίζω, πρέπει να τα μελετήσω τώρα γιατί δεν έχω προλάβει να τα μελετήσω, αλλά νομίζω κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τον Άρη. Και ο Άρης δηλαδή αν κάνει πρόκριση σε βάρος ομάδας που στα play-off θα είναι ισχυρή, θα βρεθεί στα play-off στους ισχυρούς. Τέτοια περίπτωση νομίζω στον Άρη είναι ο Αποέλ και η Στεά Βουκουρεστίου. Αλλά θα πρέπει να το δω, να σου το πω μετά βεβαιότητας. Που μπορεί να έχει ένα νόημα για τον Άρη μεγαλύτερο, γιατί πάνω κάτω ίδιες δυναμικότητας ομάδες θα πάρει. Οπότε αν αποκλείσει μια ομάδα που θα ήταν ισχυρή στα play-off θα έχει μια καλύτερη κλήρωση. Δηλαδή αποκλείεται να πέσει με τη West Ham, με τη Villarreal, θα μπει μαζί με αυτές τους ισχυρούς. Που δεν είναι μικρό όφελος. Λοιπόν, θέλω, επειδή φτάσαμε εκεί στη μία, ένα σχόλιο δευτερολέπτων για αυτή την μεταγραφάρα του Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα. Που απίστευτο, 34 χρόνων, ο Λεβαντόφσκι.
Ναι. Και μάλιστα πήγε πού πάει, στο Μαϊάμι, στο Μαϊάμι είναι η Μπαρσελόνα. Και το πρώτο μάτσο που θα παίξει είναι κόντρα στη Ρεάλ. Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας από τους καλύτερους center for. Υπάρχει ένα ερώτημα κατά πόσο η Μπαρσελόνα στην οικονομική κατάσταση που είναι, είναι σε θέση να δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να πάρει ένα παιδί που θα παίξει 2 χρόνια στην ομάδα. Αυτή είναι η μόνη αμφιβολία. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι είναι ένας από τους 2-3 καλύτερους center for στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και με αυτήν τη λογική τον παίρνει η Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα που κάνει ακριβές μεταγραφές. Πολύ ακριβές μεταγραφές. Θυμίζω πριν λίγες μέρες πήρε και το Ραφίνια με άλλα 60-70 εκατομμύρια ευρώ. Και ακόμα δεν έχει κάνει σοβαρές πωλήσεις. Από την άλλη, ο Λαπόρτα φαίνεται ότι παίζει ρέστα. Μαζεύει λεφτά δεξιά και αριστερά. Δεσμεύει πράγματα από το μέλλον της Μπαρσελόνα όσον αφορά τα έσοδά της. Και αυτό πάντα είναι επικίνδυνο, προκειμένου να μπορέσει να κάνει αυτές τις μεταγραφές. Αλλά παίζει ρέστα σε μια προσπάθεια να ξαναφέρει την Μπαρσελόνα και στην κορυφή της Ισπανίας, αλλά τέλος πάντων και σε πολύ υψηλό επίπεδο στο Champions League. Είναι και οι δύο. Καλά, τώρα το Λεβαντόφσκι να συζητήσουμε. Σου λέω το μόνο ερώτημα είναι αν δίνεις 50 εκατομμύρια ευρώ για να πάρεις ένα παίκτη που είναι 34 ετών. Δηλαδή αυτό είναι. Δίνει 50 εκατομμύρια συν περίπου 20 που θα πάρει αυτός για τα επόμενα 2 χρόνια. 70 εκατομμύρια ευρώ για να έχεις έναν ποδοσφαιριστή για 2 χρόνια. Γιατί δεν έχει μεταπολιτική αξία να τον πουλήσει μετά. Αυτό είναι. 34, ναι. Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Να είστε καλά, κύριε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, κύριε Τσόχο. Να είστε καλά.